Θα πάμε στο φόρουμ των Δελφών. Εκεί να πούμε ότι έδωσε δυναμικό παρόν ο Δήμος Χερσονήσου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο, μάλιστα να συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο μιας θεματικής ενότητας με τίτλο «Ματιά στο μέλλον, πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να αγκαλιάσουν την καινοτομία και να επενδύσουν στον άνθρωπο». Και ο Δήμαρχος παρουσίασε κάποιες έξυπνες πρακτικές, τις οποίες και εδώ βέβαια από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς έχουμε παρουσιάσει στην Κρήτη σήμερα, πρακτικές που υλοποιούνται στο Δήμο Χερσονήσου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σέγκο. Την καλησπέρα μας, Δημαρχέ. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Σπανού. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τα βασικά χωρία της τοποθέτησής σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και σε δεύτερη φάση να μας πείτε και την ανταπόκριση που είχε το περιεχόμενό της. Βεβαίως. Καταρχήν, το Φόρουμ των Δελφών, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα πολύ σημαντικό διεθνές φόρουμ, από τα σημαντικότερα ουσιαστικά στον κόσμο, που διαπραγματεύεται πρακτικά θέματα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, αντιπροσώπευσα και εγώ την Κρήτη και τον Δήμο Χερσονήσου σε μια πολύ σημαντική ενότητα, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου μπορεί να είναι ένας πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός, όμως δεν πάβει να είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας, ένα κομμάτι της Κρήτης, ένα κομμάτι με ιστορία, πολιτισμό, ήθη και έθνο. Άρα λοιπόν, η καινοτομία είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίζεται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, αλλά στην περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, η καινοτομία πρέπει να βοηθήσει στη διατήρηση των ηθών, των παραδόσεών μας, σε σχέση βέβαια με την τουριστική ανάπτυξη με την οποία πρέπει να τα παντρέψουμε. Βέβαια, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της καινοτομίας έχει πάντοτε να κάνει με τη βελτίωση και την ανάπτυξη της ζωής, της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Και όχι μόνο για τους επισκέπτες μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει βελτίωση της ποιότητας ζωής στα πλαίσια της αειφορίας και της, αν θέλετε, και της αειφορίας αλλά και του προσβάσεως, συγχωρέστε με, του τουρισμού. Ο τουρισμός, ο οποίος θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια και βάσει του αεροδρομίου, εκείνο το οποίο θα προξενήσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και είναι βασικό αυτό να παντρευτεί με την καινοτομία. Πώς το πετυχαίνουμε στο Δήμο Χερσονήσου? Να μην ξεχάσω λοιπόν να αναφέρω και να παρεθμίσω το εξής. Ο Δήμος Χερσονήσου δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εξυπηρέτηση των δημοτών μας και την βελτίωση των υπηρεσιών του. Είτε με την μηχανογράφηση και την ψηφιοποίηση δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων υπηρεσιών, που γίνονται πλέον ψηφιακά, με την ψηφιακή εφαρμογή Δημότης Χερσονήσου, που δίνει τη δυνατότητα στο δημότη και τον επισκέπτη να καταγράψει προβλήματα, να μεταφέρει real time και με ηλεκτρονικό τρόπο στις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και να πάρει πολλά δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά, γεννήσεως και άλλα. Αλλά όμως πρέπει να υπηρετήσουμε το δίχως άλλο, αγαπητοί φίλοι, και το βιώσιμο τουρισμό. Πρέπει να αναφέρω ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι στοίχημα για την επόμενη μέρα, καθώς πλέον οι αγορές μεταβάλλονται, αλλάζουν και όποιος μείνει εκτός του βιώσιμου τουρισμού, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα έχει μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση, είναι αυτός που θα κυριαρχήσει. Άρα λοιπόν, πρέπει να αναφέρω ότι ο Δήμος Χερσονήσου πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε με 7.300.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να εξυγχρονίσει πλήρως και να βελτιώσει τους βιολογικούς του. Και στο πλαίσιο αυτό και να τοποθετήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φωτοβολταϊκά, εκμηδενίζοντας πλήρως το ενεργειακό του αποτύπωμα, καθώς η ενέργεια που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά θα δίνει τη δυνατότητα διατήρησης και διαχείρισης της ενέργειας σε όλους τους σταθμούς αυτούς. Στο Φούντα Βόρειας Πεδιάδας, με 4.800 χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα εκατομμύρια ευρώ δράση για την αξίραση της λιματολάσπης και από το βιοαέριο παραγωγής ενέργειας που θα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του φορέα. Εκμηδενισμός του ενεργειακού αποτυπώματος. Με 2,2 εκατομμύρια χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Χερσονήσου για τη βελτίωση συλλήβη του τομέα της αδρεύσεως. Με τεμετρία, τηλεχειρισμό και ηλεκτρονική διαχείριση εκμηδενισμού, μειώσεως ως εκμηδενισμού των διαρών, προκειμένου να μειώσουμε τις καταναλώσεις και να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν, έμπρακτα, ο Δήμος Χερσονήσου με πληθώρα ενεργειών καινοτομεί και πρωτοστατεί. Το ακροατήριο γενικά, θέλω να μας πείτε λίγο και το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε μέσα από την τοποθέτησή σας,
η αποδοχή που γνώρισαν οι προτάσεις σας και οι πρωτοβουλίες σας από το σύνολο των συμμετεχόντων εκεί στο συνέδριο, στο φόρο. Στο πάνελ ναι. συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες αυτοδιοικητικών, από τον πρόεδρο της Κιέδες, τον δήμαρχο Τριχαίων, τον Δημήτρη του Παπαστεργίου, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον δήμαρχο Χανίων, τον δήμαρχο των Δελφών και άλλους συναδέλφους από όλη τη χώρα. Ενώ στο ακροατήριο ήταν πολλοί Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες. Εκείνο λοιπόν που αναγνώρισα ήταν η πολύ σημαντική αποδοχή των προτάσεων και των ενεργειών του Δήμου Χερσονήσου και μάλιστα είναι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε ένα διεθνές φόρουμ, το οποίο βέβαια στη σύμπραξη αυτό συμμετέχουν και άλλοι κριτικοί. Εδώ βρίσκομαι με ένα πολύ σημαντικό συντοπίτη μας φίλο, τον Δημήτρη τον Αργυράκη, ο οποίος είναι διευθυντής ενός διεθνούς ομίλου ξενοδοχείων και καζίνο, ο οποίος συμμετέχει και αυτό στο πάνελ, είναι από τα μάλια και δείχνει την ευρύτητα της αποδοχής της ύπαρξης του Δήμου Χερσονήσου και των ενεργειών του και στον τουριστικό τομέα αλλά και στο οικονομικό. Η καινοτομία πάντως, Δήμαρχε, είχε λοιπόν δεσπόζουσα θέση και θα έχει μέχρι και τις 29 ακριβώς του Απρίλιο, όπου θα διαρκέσουν αυτές οι θεματικές ενότητες στο εφετινό φόρουμ των Δελφών και γι' αυτό το λόγο κούμποση και συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Κάποιοι είδαν ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν γίνεται ευρέως γνωστό, και στη διαχείριση των πληροφοριών και στην ασφάλειά τους. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα που έχουμε πιστοποιηθεί με το πρότυπο 27.701 και το 27.000 για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Ενώ έχουμε προβεί στη διαδικασία υλοποίησης του cyber security της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων μας με αποτέλεσμα πριν από ένα περίπου χρόνο, που αν θέλετε έτσι στην καθομιλουμένη χακαρίστηκαν, δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση πάρα πολλοί δήμοι στη χώρα, ο Δήμος Χερσονήσου ουσιαστικά έμεινε αυλαβής χωρίς προβλήματα. Αυτές είναι συνέπειες των ενεργειών μας προκειμένου να διασφαλίσουμε και την παροχή των υπηρεσιών και τα προσωπικά δεδομένα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επενδύουμε στην ασφάλεια των δεδομένων και στην βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών και στο δημόσιο και στον επισκέπτη. Μάλιστα. Δήμαρχε, πότε επιστρέφετε? Επιστρέφω αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιστροφή και θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, κύριε Σέγκο. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν.